Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας διοργάνωσε χθες εκδήλωση βράβευσης προς τιμήν των φοιτητών και των φοιτητριών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που συμμετείχαν στη φοιτητική ομάδα της Typhoon Motor Racing για τον σχεδιασμό, στην ανάλυση και στην κατασκευή της πολυβραβευμένης αγωνιστικής μοτοσυκλέτας Χήμερα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, απλά το ότι είναι ιδιαίτερα τιμητικό στα πρόσωπα και στον αγώνα των παιδιών, του καθηγητό τους, του κυρίου Γιαγκόπουλου, όλων των συναδέλφων που είναι στο Πανεπιστήμιο, πιστεύουμε ότι βλέπουμε μια πιο δυναμική περιφέρεια, μια πιο δυναμική πανεπιστημιακή, αν θέλετε, κοινότητα, μια πιο δυνατή ερευνητική ομάδα και πιστεύουμε ότι πια υπάρχει μέλλον. Διότι υπάρχουν επιστήμονες που από τα χρόνια τα φοιτητικά τους με μεράκι, με γνώση, αν θέλετε και με ένταση έτσι, ψυχής, έχουν καταφέρει πράγματα τα οποία μας κάνουν περήφανος όχι μόνο σε περιφερειακό, αλλά πιστεύω και σε εθνικό επίπεδο. Η Typhoon Motor Racing είναι η φοιτητική ομάδα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή Δημήτρη Γιαγκόπουλο. Η ομάδα συμμετείχε στο διεθνή διαγωνισμό με το πρωτότυπο Χήμερα, μια αγωνιστική μηχανή τύπου Moto 3, πετυχαίνοντας την 7η θέση στη γενική κατάταξη μεταξύ 45 πανεπιστημιακών ομάδων, με μόλις 16 στους 1000 βαθμούς διαφορά από την ομάδα στην τρίτη θέση. Γεγονός που τονίζει το μέγεθος του ανταγωνισμού μεταξύ των ομάδων. Ναι, αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω λίγο το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας και τον πρόεδρο, τον κύριο Μαυρομαντίδη, που μας κάλεσε σήμερα για να τιμήσει κατά κύριο λόγο τα παιδιά που θα είναι μελλοντικοί μηχανικοί που θα στελεχώσουν διάφορες θέσεις στη χώρα. Η φοιτητική ομάδα Typhoon ιδρύθηκε το 2014 με πρωτοβουλία των φοιτητών και εμείς βοηθήσαμε σε αυτό το κομμάτι. Στην πρώτη μας συμμετοχή το 2016 στον διαγωνισμό πετύχαμε την 1η θέση στις 36 ομάδες. Με τη δεύτερη συμμετοχή μας, τον περασμένο Οκτώβριο, η ομάδα κατάφερε να διακριθεί, να πετύχει την 7η θέση 45 ομάδες στο σύνολο των βαθμών και μάλιστα στο θεωρητικό σκέλος που αφορά το κομμάτι του σχεδιασμού και της μελέτης της μηχανής και της τεχνολογικής καινοτομίας, η ομάδα να βγει πρώτη και να πάρουμε δύο κύπελα από τα 5 συνολικά που μπορεί να διεκδικήσει μια ομάδα με τη συμμετοχή της στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δείχνει ότι έχουμε τη γνώση, έχουμε τις ικανότητες και αν μπορούμε να συνεργαστούμε και να δουλέψουμε ομαδικά, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Με μία μοτοσυκλέτα ήταν εξ ολοκλήρου σχεδίαση, μελέτη και κατασκευή από εμάς, φοιτητές μηχανολόγοι μηχανικοί του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με προδιαγραφές Moto3 και συνδυάσαμε όσο γίνεται βέλτιστα υλικά όπως ανθρακονήματα, χρώμο μολυβδένιο, ένα τύπο χάλιβα και αλουμίνια και καταφέραμε να πάρουμε αυτές τις διακρίσεις, όπως σας είπε ο επίκουρος καθηγητής, τα δύο τρόπαια, όπως επίσης και κάποιες πρωτιές στο τεστ επιταχύνσεως ή στο μηχανικό τεστ που είχαμε στο διαγωνισμό. Ήταν αρκετά δύσκολο, αλλά αυτό αποδείξαμε το ότι υπήρχε θέληση και όρεξη για δουλειά σίγουρα από πλευρά μας και από την πλευρά των καθηγητών που υπήρξαν σίγουρα. Ο κύριος Γιαγκόπουλος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή μας, όπως επίσης και επιχειρήσεις που μας στήριξαν και ήταν στο πλευρό μας σαν χορηγίες ή σαν κατεργασίες ή σαν υλικά ή όπως μπορούσαν να βοηθήσουν αυτό το ταξίδι των δύο χρόνων που είχαμε για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και θα δώσετε τώρα και τη σκητάλη στους νέους συναδέλφους σας που θα τους... Ήδη την έχουμε δώσει και ήδη έχουν ξεκινήσει την καινούργια σχεδίαση του καινούργιου μοντέλου για το 2020.